Ο Εργοτέλης φιλοξέησε τον Ρούβα στο Μαρτινέγκο σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής της Α1 κατηγορίας έψη. Ε. Και μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, όταν Ταγκίνης στο 10 ολοκλήρωσε ιδανικά μία αντεπίθεση και έδωσε προβάδισμα στο σκορ στους χιτρινομαυρούς. Το 1-0 έμεινε ως το 40. Όταν οι παίκτες του Ρούβα σε εκείνο το σημείο άλλαξαν ωραία την μπάλα, και από ασίστ του Απλαδά, ο Χριστοφοράκης σημείωσε γκολ με εντυπωσιακό τρόπο με τους γεωεδούχους από την πλευρά τους να διαμαρτύρονται για offside. Το 1-1 όμως δεν έμεινε για πολύ, καθώς το 45 ο Μιχελουδάκης έχοντας μπει στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα, αντικαθιστώντας τον τραυματία Παπακώστα, μπήκε στην πορεία της μπάλας μετά από εκτέλεση φάλου του Χότζα και έδωσε ξανά προβάδισμα με 2-1 στον εργοτέλη. Με γκολ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, με γκολ ξεκίνησε και η επανάληψη για τους γηπεδούχους, με την εντυπωσιακή κούρσα του Ταγκίνη στο 53 να έχει ως αποδέκτη ξανά τον Μιχελουδάκη και εκείνο με κοντινό πλασέ έκανε το 3-1 με τον κόσμο του Εργοτέλη να πανηγυρίζει στο Μαρτινέγκο. Το σκορ έκλεισε στι καθυστερήσει όταν ο ψυχαράκι κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του από τον Καλεμάκη και τον Τίσσα να είναι εύστοχο από τα 11 βήματα, διαμορφώνοντας το 4-1 και σφραγίζοντα ένα τρίποντο που δίνει μεγάλη βαθμολογική ανάσα στον Εργοτέλη.